Τον βαρύ της οπλισμό άρχισε να επιστρατεύει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια τολμηρή κίνηση αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς τα στο εύρος του 1,5 έως 1,75%, κάτι που είχε να γίνει από το 1994 εδώ και 24 χρόνια. Παράλληλα, αναθεώρησε το στόχο ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος επιταχύρω από το 2,8% που ήταν το Μάρτιο σε 1,7%, δηλαδή κατά 36% πιο χαμηλό ρυθμό. Εμείς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα κατανοούμε τις δυσκολίες που προκαλεί ο υψηλός πληθωρισμός. Είμαστε ισχυρά δεσμευμένοι να μειώσουμε τον πληθωρισμό και κινούμαστε ταχύτερα επ' αυτού. Έχουμε τόσο τα εργαλεία που χρειάζονται, όσο και την αποφασιστικότητα να επαναφέρουμε τη σταθερότητα των τιμών για τις αμερικανικές οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη θετικά αντέδρασαν οι αγορές ομολόγων στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να δημιουργήσει ένα ειδικό εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασύμμετρες πιέσεις στα ομόλογα της περιφέρειας. Τα σπρέντ των χωρών του Νότου σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα έχουν αυξηθεί δυσανάλογα τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως εκκρεμεί προς διευκρίνηση αν τα κράτη που θα ζητήσουν από την ΕΚΤ να κάνει χρήση του εργαλείου αυτού θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.